Εκεί τα γυρίζεις όλα. Τα πας από εδώ, τα πας από εκεί. Δεν τα πάω εγώ ρε Παγάσα, μόνα τους πάνε. Θες να το πούμε και έτσι. Όλα πολιτική είναι. Καλά, εσύ τι νομίζεις ότι είναι πολιτική? Άμα ξέρεις ποιος είσαι εσύ, ξέρεις ποιοι είναι οι άλλοι. Ξέρεις γιατί ζεις. Ξέρεις ποια είναι τα δικαιώματά σου. Γιατί πρέπει να αγωνίζεσαι. Αυτό είναι όλο. Άμα ζούσαμε καλά, υπήρχε κανένας λόγος να παλεύουμε? Εντάξει. Εσύ ξέρεις και πέντε πράγματα, οι άλλοι όμως... Κάτσε, εσύ που το λες αυτό, δεν έχεις πάει γυμνάσιο? Πήγα μέχρι την Πέμπτη, τα παράτησα όμως. Τι να μάθεις εκεί πέρα? Ωραία, μέχρι την Πέμπτη. Μπορείς να κάτσεις μόνος, να μάθεις, να διαβάσεις, σπίτι σου, άμα θες. Δεν λέω όχι. Πού να κάθεσαι τώρα? Ο κόσμος αλλάζει, φίλε. Τα χωράφια σου τα έχουν κάνει ξενοδοχεία και τις ντομάτες σήμερα τις φτιάχνουμε ενέσεις. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ έφυγες από το χωριό γιατί δεν ήθελες να πέσεις στο μεροκάματο. Έχεις συνηθίσει να είσαι ένα είδος αφεντικού να πω. Και τι θα γίνει τώρα? Ρε Παγάσα, εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από τα χέρια μας και το λίγο μυαλό μας. Αυτά πουλάμε και από αυτά ζούμε. Και ξέρεις κάτι ακόμα? Πρέπει να χαιρόμαστε και τη μιζέρια μας ακόμα. Χρειάζεται δηλαδή αισιοδοξία. Εάν δεν σφίξεις τα δόντια σου, αν δεν πιστέψεις ότι μπορεί να αλλάξει η κοινωνία, αν δεν παλέψεις για να αλλάξει, να αλλάξει για το καλό του συνόλου, όχι για τους λίγους, κινδυνεύεις να καταντήσεις σαν κι αυτόν εκεί πέρα που πουλάει τρέλα. Όχι εσύ μόνο, όλοι μας. Δεν υπάρχει λόγος, συνάδελφοι, να ξαναμιλάμε για πράγματα που τα έχουν ξαναπεί. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματά μας. Και εμείς και όλοι οι εργαζόμενοι ξέρουμε τι θα πει λιτότητα και τι θα πει τη μάρνη μας. Άλλωστε γι' αυτό το αίτημα της δημοτικής προσαρμογής έχει γίνει δεκτό από όλους. Εγώ όμως θέλω να σας μιλήσω για ένα ζήτημα που το θεωρώ ζήτημα ουσίας. Μακρηγορεί, συνάδελφε, τελείωνε. Δεν μακρηγορώ, κύριε πρόεδρε. Μακρηγορώ. Εδώ ο συνάδελφος προηγουμένως δεν θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Άμα προσπαθήσατε να μιλήσει για αυτά τα πράγματα στον Ευγέννη, άμα δεν ξεκαθαρίσει για... Ξεκαθαρίζει ποια είναι η σχέση μας σε εμάς, των ξενοδοχειακών υπαλλήλων, απέναντι στην οποιαδήποτε εταιρεία, απέναντι στο οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Είναι να πούμε σαν να θέλουμε να τα κουκουλώσουμε τα... Α, τι λες τώρα. Συνάδελφε. Αυτό που λες είναι διασκέπτωση. Συνάδελφε, ξέρεις. Μα δεν μίλησε με αυτή την έννοια. Με συγχωρείς. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλές θεωρητικές γνώσεις για να καταλάβουν τα προβλήματά μας και ξέρεις ακόμα καλύτερα τι πράγμα είναι, ας πούμε, να υδρώνεις κάθε μέρα για να μπορείς, ας πούμε, να πληρώσεις τον νίκη σου και να φτιάξεις τις πολιτικολογίες. Μα μίλα κάποιος που σημαίνει. Συνάδελφοι, μας κάλεσε εδώ πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε για τα προβλήματα του κλάδου. Εγώ δεν πολιτικολογώ, μιλάω συγκεκριμένα. Είναι έφτος αυτή η κατάσταση. Σε παρακαλώ. Διάλογο θα κάνουμε τώρα. Σε παρακαλώ. Ας προχωράμε στην ψηφοφορία να τελειώνουμε. Πολιτικολογίες, εκμεταλλεύομαι. Είναι διακόπτικο. Με διακόπτης. Υπάρχει προεδρείο. Συμπάθημα, ωραία, θα τα βρούμε μεταξύ. Δεν πειράζει δηλαδή που θα έρθουν παραταξί. Έλα καημένη, πάλι η ίδια ιστορία θα γίνει πάλι. Δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει να το ζητήσουμε, έτσι δεν είναι? Να δείξω να πετάξω τρόπο σε ξαφνικά δουλειά. Μήπως έχουν κανένα να δώσουν λογαριασμό.